Αύριο λίγη η προθεσμία υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων έπειτα από την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδεία. Σύμφωνα με εκτιμήσει, μεγάλη πτώση αναμένεται να σημειωθεί στι δημοφιλεί σχολέ και μικρή άνοδο στι σχολέ που κινούνται στα 11.000 με 13.000 μόρια. Ε, η παράταση δόθηκε. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει νέα παράταση στην παράταση. Οπότε αύριο ε, που είναι Παρασκευή, ε, θα είναι η τελευταία μέρα τη κατάθεση των. Ε, των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους, για, τις, για τα ΑΕΗ ΕΕ και τα, τα ΑΤΕΗ. <coughs> Οφείλω να πω ότι λειτουργήσε και κύλησε ομαλά η όλη διαδικασία. Τα σχολεία είναι και σήμερα, θα είναι και αύριο ανοιχτά, ούτως ώστε να μπορούν οι μαθητές με τις συμβουλές των καλών τους δασκάλων και την σύμφωνη γνώμη των γονέων τους Βεβαίω. να βάλουν την σειρά την οποία επιθυμούν, αλλά και αυτή τη σειρά η οποία θα είναι και λειτουργικά σωστή, ε, θα φροντίζει τα της οικογένειας, τα γνωρίζουν καλύτερα οι οικογένειες μεταξύ τους για να μην επεκτείνουν περισσότερο σε αυτό το θέμα. Στι δημοφιλεί σχολέ των μεγάλων πανεπιστημίων, ο παράγοντα που θα επηρεάσει τι βάσει είναι σταθμισμένο και είναι η επιδόσει των υποψηφίων σε εξετάσει. Συνεπώ, η μεγάλη δυσκολία των θεμάτων είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει και μεγάλη πτώση των βάσεων στι ιατρικέ, τι νομικέ και τι πολυτεχνικέ σχολέ τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση ότι οι μαθητέ, με βάση τι επιθυμίε του, λέω και βεβαίω αφού συζητήσουν τι οικογένειέ του για το αν και κατά πόσο μπορούν να του στέλνουν μακριά θα πρέπει να κάνουν τις καλύτερες στον συνδυασμό των καλύτερων δυνατών επιλογών. Ε, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που ε, θα τελειώσουν αύριο την κατάθεση των μηχανογραφικών και θα περιμένουν εναγωνίως τα αποτελέσματα ως αυριανοί φοιτητέ. Ε, εύχομαι στους γονείς καλό κουράγιο, καλή δύναμη τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ιερό λειτουργήμά τους και να σπουδάσουν τέλος πάντων τα παιδιά. Ε, και βεβαίως να, να ελπίσουμε ότι η πατρίδα μας θα δει καλύτερες μέρες, ούτως ώστε να πάνε όλα καλύτερα. Τώρα, η παράταση που δόθηκε στην κατάσταση των μηχανογραφικών δελτίων πρόκειται να επηρεάσει την ημερομηνία εξαγωγή των βάσεων, θα πάει και αυτή η διαδικασία. Ε, όχι, δεν νομίζω αυτό πλέον δεν βιώνουμε το χέρι. Αγαπητέ Θόδωρε, αυτά βγαίνουν με, από ηλεκτρονικό υπολογιστή και όπως αντιλαμβάνεστε είναι ε, πράγματα τα οποία καλώς πάντων ε, έχουν μια διαδικασία, γίνονται μετά έλεγχοι αλλά δεν, είναι, δεν βγαίνουν χειρόγραφα πλέον. Αλλά νομίζω ότι δεν, Ο τέλος Αυγούστου συνήθως δεν έβγαιναν οι βάσεις.